Κύριε Πατεράκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αδουργεράκη και καλημέρα στο Κρατέσας και να πούμε, επειδή άκουγα προηγουμένως και αναφέρεται για τη μείωση της ποσότητας του νερού για τα φράγματα. Δεν ξέρω εσάς τι κάνει στο Ηράκλειο, αλλά εδώ στο ορεινό ρεύμα που είμαι εγώ στο Αμάρι, βρέχει από χθες. Σήμερα δηλαδή μέχρι την ώρα που μιλούμε από τα ξημερώματα είναι συνεχόμενη βροχόπτωση και πρέπει να πούμε πολλές φορές να δοξολογήσουμε τον Θεό, γιατί για εμάς που ασχολούμαστε και ζούμε από τη φύση είμαστε άμεσα εξαρτημένοι δηλαδή από τις καιρικές συνθήκες και αν δεν βρέξει καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι απερίγραπτη μετά. Σωστά. Αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, διότι τουλάχιστον από την αρχή ξέραμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το φράγμα στους ποτάμους. Μας το έλεγε ο κύριος Μαμαγκάκης από τον ΟΑΚ. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα Χανιά. Ούτως ή άλλως είναι και εντονότερα τα καιρικά φαινόμενα σε εσάς. Και περισσότερα η Ανατολική Κρήτη είναι αυτή που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την λειψιδρία. Να έρθουμε στο δικό σας το θέμα. Για ποιο λόγο ζητάτε να δοθεί μια νέα προθεσμία ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιρρήσεις και τους δασικούς χάρτες? Να πούμε ότι η διαδικασία των αντιρρήσεων έχει κλείσει τώρα καιρό. Και η νέα αρχεία αναφέρει ότι οι περιπτώσεις που θα ευνοηθούν θα αφορούν τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είχαν κάνει αντιρρήσεις. Όσοι δηλαδή δεν έχουν κάνει αντίρρηση, στην ουσία μένουν εκτός της ρύθμισης από την νέα κοινή υπουργική απόφαση, οπότε στην ουσία χάνουν και την ευεργεσία. Όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό είναι άδικο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, θα σας αναφέρω μια πολύ χαρακτηριστική από αυτές που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, και γι' αυτό ήταν και η αιτία που κάνουμε αυτό το αίτημα, στην ουσία επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, να ξανανοίξουν οι αντιρρήσεις, γιατί πέρα της οικονομικής ενότητας που πολλοί που γνωρίζουμε δεν είχαν τη δυνατότητα καν να κάνουν αντίρρηση, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μην αγνοούμε ότι εν όψη 2023, τρία χρόνια κλεισμένοι από τα γνωστά γεγονότα, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους και πολλοί άνθρωποι δεν είχαν ούτε να πάρουν ένα ψωμί, πόσο μάλλον να κάνουν και μια αντίρρηση για ένα αγροτεμάχιο. Έτσι, πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, να το μήνυμα να το καταλάβει ο κόσμος και η πολιτική ηγεσία, ότι έχουν τεράστια ηθική ευθύνη να τηρήσουν την υπόσχεση του κυρίου Σκρέκα 10 Απριλίου του 2021, να θυμίσω, στην Κρήτη, που είπε ότι κανείς δεν θα χάσει την περιουσία του, και να ξανανοίξει η διαδικασία των αντιρρήσεων που είναι κλειστή, να ευνοηθούν όλοι οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο, είτε λόγω οικονομικής στενότητας που δεν είχαν τη δυνατότητα έστω και αυτά τα λιγότερα ή περισσότερα χρήματα για τις αντιρρήσεις, είτε, προσέξτε, με πήρε μια κυρία προχθές η οποία έκλαιγε. Δεν θα αναφέρω την περιοχή και τον τόπο από ποια περιοχή της Κρήτης ήταν. Απλά θα το πω όσο μπορώ και εγώ να το μεταφέρω. Έκλαιγε γιατί μου λέει, είχα 2 χρόνια το σύζυγό μου καρκινοπαθία. Δεν μπορούσα, μου λέει, και δεν εγνώρισε τις διαδικασίες δηλαδή που πρέπει να τηρηθούν και τα χρονοδιαγράμματα, γιατί η γυναίκα πάλευε με το σύζυγό της που κόντευε να πεθάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το μεταφέρω όσο και εγώ μπορώ, γιατί πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή η περίπτωση και μου έλεγε τι θα κάνω τώρα. Ήταν λοιπόν και αυτό ένα από τα πολλά περιστατικά που μας έχουν αναφέρει και κάναμε αυτό το αίτημα, και ο τελευταίος κάτοικος της ελληνικής επικράτειας να έχει το δικαίωμα να μην χάσει την περιουσία του. Γιατί είναι άδικο, να το πούμε ξεκάθαρα. Οπότε... Λοιπόν, μισό λεπτό να ρωτήσω το εξής. Βοηθήστε με για να το καταλάβουμε όλοι μας. Αναφέρεται το παράδειγμα της κυρίας, η οποία δεν άκουσε ότι έπρεπε να καταθέσει κάποια αντίρρηση, να υποβάλει κάποια αντίρρηση. Υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης, πανδημίας, όλα τα υπόλοιπα τα οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν είχαν τη δυνατότητα, γιατί κοστίζει μία αντίρρηση, να υποβάλουν την αντίρρηση αυτή. Ήρθε
η εγκύκλειος από την Αθήνα που λέει ότι θα διορθώνονται τα σφάλματα και θα απαλήφονται οι αδικίες εφόσον το κράτος δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Εάν ωστόσο οι πολίτες έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, θα πρέπει να τους προσκομίσουν. Θα δικαιωθεί, κύριε Πατεράκη, μόνο αυτός ο οποίος θα έχει υποβάλει αντίρρηση. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν υποβάλει αντίρρηση, αλλά έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα? Δεν νομίζω, λέω εγώ, αλλά ρωτώ. Ακούστε, είναι νομικό το ερώτημα, δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά εγώ θα σας το πω απλά. Στην ουσία η νέα κοινή υπουργική απόφαση, για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο, τι λέει? Λέει τα αυτονόητα, αυτό που είχαμε ζητήσει από την αρχή με τον νομικό μας τον κύριο Κωνσταντοπασάκη στον υπουργό, ότι αφού η Κρήτη είναι στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το αποδέχεστε, το ίδιο το κράτος το αποδέχεται, μένει να το τηρήσει στην πράξη. Δηλαδή δεν μπορεί να δηλώνει στην Κρήτη που δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό, είπαμε, λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού, εδώ δεν υπάρχει δημόσια περιουσία πλην μπάλο γραβούσα και δίας. Από τη στιγμή που το κράτος δεν έχει κανένα τίτλο ιδιοκτησίας ή όπου έχει να τον προσκομίσει, να μην δηλώνει στα δασικά. Να αποσύρει λοιπόν τη δήλωσή του από το κτηματολόγιο με το πρόσημα του δασικού. Το αυτονόητο δηλαδή. Και στην ουσία γίνεται δεκτό το αίτημα και λέει το κράτος ότι στέλνει στην ουσία αυτή την υπουργική απόφαση και λέει στα τοπικά δασαρχεία και στο κτηματολόγιο ότι εγώ στην ουσία, λέει, αποσύρω τη δήλωσή μου ως ιδιοκτήτης. Που δεν είχε κιόλας τίτλο, έτσι. Όμως λέει ότι σε περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει αντιρρήσεις, δεν θα έχει το ενεργέτημα αυτό. Μάλιστα. Εδώ τα μπλέξαμε. Τα μπλέξαμε περισσότερο. Ότι, και εμείς στην ουσία τι λέμε, ναι, ότι κάνεις κάτοικος να μην χάσει την περιουσία του και να τηρήσει το κράτος την υπόσχεσή του με απλά λόγια και να ξανανοίξει αντιρρήσεις και ακόμη για όποιους δίποτε λόγους ή κάποιοι άνθρωποι δεν μπορέσανε να κάνουν αντιρρήσεις, να ξανανοίξουν λοιπόν οι αντιρρήσεις, να αποκατασταθεί. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή τα προβλήματα δεν έχουν αποκατασταθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την τσέπη μας και επειδή το θέμα των αντιρρήσεων κοστίζει, γι' αυτό ζήτησα αυτή την διευκρίνηση και θα πρέπει να μας το εξηγήσουν κάποια στιγμή. Εάν δηλαδή εγώ δεν έχω υποβάλει αντίρρηση αλλά έχω τίτλους ιδιοκτησίας, βάλομαι? Εάν εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τι σημαίνει? Χάνω τα αυγά μου και τα πασχάλια μου? Πώς γίνεται αυτό? Όπως το λέει η Κία, δεν έχεις το δικαίωμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχεις υποβάλει αντίρρηση, στην ουσία χάνεις το δικαίωμα και το πλεονέκτημα, να το πω έτσι απλά. Αλλά επειδή είναι και νομικό, έχει να κάνει με νόμους, δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο πραγματικά να υπάρχουν παρερμηνίες. Αλλά ήθελα επίσης να τονίσω, κυρία Δοντιέρα, για επιτρέψτε μου δύο λεπτάκια. Επίσης έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τα δάνεια τα κόκκινα, τα οποία οι τράπεζες τα κάνανε κόκκινα. Το παρακράτος, να το πούμε εδώ, πώς λειτουργήσε το παρακράτος των τραπεζών. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί στην ουσία έχουν πωληθεί τα δάνεια, τα περισσότερα σε φαντ, που πίσω από τα φαντ είναι οι ίδιες οι τράπεζες, προσέξτε, οι ίδιες οι τράπεζες, ή είναι κάποιοι τραπεζίτες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι πολλά από αυτά τα φαν δεν έχουν καν έδρα. Αν του πεις, ας πούμε, πρόσφατα, προχθές μια υπόθεση στο Ρέθυμνο και ζητήσανε να προσκομίσει η τράπεζα το συμβόλαιο μεταβίβασης στο φαν, επίσης αυτό το φαν το έχει πουλήσει σε ένα άλλο φαν. Προσέξτε, εδώ είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Μιλούμε ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει συστηθεί ποτέ. Και εμείς, προσέξτε, σαν σύνδεμος λύσης και τροφίας, αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία σε όλη την επικράτεια. Και σε επόμενες μέρες θα έρθει στην Κρήτη ένα κλιμάκιο που θα ενημερώσει πώς έχει στηθεί αυτή η απάτη με τα δάνεια. Και να σε πω και κάτι. Εστήμηκε η πολύ μεγάλη κρίση του 10 και του 11, όποιος θυμάται, με την είσοδο της Ελλάδας στο δούλου του. Γιατί δεν δώσανε τη δυνατότητα, αφού εξαθλιώσανε τον Έλληνα, να του δώσουν τη δυνατότητα στις τιμές που δώσανε τα φαν να του πουλήσουν το δάνειό του πάλι? Γιατί? Εδώ υπάρχει δόλος. Είναι τεράστιο πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα. Αφορά διαχρονικά όλο το πολιτικό σύστημα και έχει τεράστια ευθύνη. Όλοι οι πολιτικοί πρέπει να πάρουν θέση ξεκάθαρα. Θα δεχτούν το 1/4 σχεδόν των Ελλήνων να βγουν στο δρόμο? Επίσης θέλω να πω κάτι, κύριε Αντουργυράκη, να κλείσω. Το θέμα της νέας υγιής αγροτικής πολιτικής που αφορά την Κρήτη.
ειδικά την Κρήτη. Η Κρήτη, η κριτική κτηνοτροφία θα έχει τεράστιες απώλειες. Από 20 έως και 50% μέχρι το 2026. Πολλοί πανηγυρίζουν γιατί είναι αφελείς και νομίζουν ότι θα ξεκαθαρίσει, λέει, η Ήρα από το Στάρι και θα ξεκαθαρίσουν οι αγρότες, επιτρέψτε μου να πω, του Καναμπέ και οι αγρότες συμπραγματικοί και επαγγελματίες. Δυστυχώς δεν θα ξεκαθαρίσει. Γιατί οι περικοπές θα γίνουν και στον επαγγελματία και στον άνθρωπο της παραγωγής και στην ουσία η παραγωγή θα συρρυκνωθεί πάρα πολύ από τα επίπεδα που είναι σήμερα και μπορώ να τολμήσω να σου πω ότι θα πάει πάνω από 50% θα είναι η μείωση της πραγματικής παραγωγής. Για ποιο λόγο εγώ να ξαναπαράξω εδώ στα βουνά που είμαι στα ορεινά, για ποιο λόγο να παλεύουμε με αντίξωες συνθήκες. Μας έχουν καταχρεώσει με τα πετρέλαια, με την ενέργεια, με τη φορολογία. Μην ξεχνάτε ότι ένας επαγγελματίας αγρότης φορολογείται 48% για όποιον δεν το γνωρίζει. Μιλούμε για φοβερά πράγματα. Θέλετε να πείτε, κύριε Πετεράκη, ουσιαστικά ότι όποιος είναι μικρός παραγωγός, κτηνοτρόφος, αγρότης κλπ, με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ότι βάλεται και ότι χάνει το 50% του εισοδήματός του, ναι? Ακούτε, κυρία Δουλουγεράκη, να σας το πω απλά. Πρέπει για να μπορέσεις πλέον να διαχειριστείς την κατάσταση αυτή που φέρνουμε με τη νέα κοινή αγροτική, πρέπει να έχεις ένα λάπτοπ από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνεις υπολογισμούς και λέει ότι αν περάσει τα 100 ζώα, παράδειγμα σας λέω, οι πιο πολλοί έχουν πάνω από 100 ζώα. Εντάξει, είναι και κάποιοι που έχουν 100 ζώα και κάτω, αλλά είναι πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι λοιπόν μέση, γιατί είναι μέση κτηνοτροφία στην Κρήτη και πάνω. Δεν υπάρχει. Οι μικροί είναι πολύ λίγοι σήμερα, οι μικροί κτηνοτρόφοι, να το πω ξεκάθαρα. Οπότε αφορά στο σύνολο τους περισσότερους, γιατί μιλούμε για μέσους και πάνω κτηνοτρόφους. Λοιπόν, οι πολύ μικροί θα έχουν κάποια μικρή ωφέλεια. Μικρή ωφέλεια. Λοιπόν, αλλά εγώ σας λέω για τους ανθρώπους που παράγουν, που είναι μέση και πάνω, θα έχουν τεράστια μείωση και στην ουσία, προσέξτε, όποιος θα παράγει από αυτούς θα τον ετιμωρούν. Γιατί? Το έχει, κόβεται το πρασίνισμα. Εάν παράξεις, εάν έχεις μια έκταση 100 στρεμμάτων, θα σε υποχρεώνει στα 2-3 χρόνια το 1 τέταρτο να την βάζεις σε αγρανάπαυση. Πού τα έχουν αυτά διδάξει? Εμείς εδώ στις περιοχές που είμαστε ορεινές, εμείς γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς κάθε χρόνο στο χωράφι αυτό να βάζεις, παράδειγμα, μόνο βρώμη. Και κάνουμε εναλλακτικές. Και συνήθως κάνουμε και ανυψισπορές. Δηλαδή έχουμε διδαχτεί από ειδικούς ότι τι πρέπει να κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε τα χωράφια που λένε να είναι αποδοτικά και να μην αποδυναμώνονται, να το πω έτσι, οργανοληπτικά, να μπορούν να αποδίδουν όσο μπορούμε, έτσι. Γιατί κάνουμε και βιολογικές καλλιέργειες και καταλαβαίνετε δεν είναι όπως είναι οι συμβατικές. Θέλω να πω λοιπόν ότι με τα νέα δεδομένα στην ουσία θα σε τιμωρούν όταν θα παράγεις. Δηλαδή όταν θα ξεπερνάς κάποια όρια σου λένε θα κάνεις αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εμείς ήδη έχουμε εντοπίσει 2-3 βασικά ζητήματα με την οργάνωση με το Σύνδεσμο της Κτηνοτροφίας και να κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα αιτήματα. Μήπως σώσουμε κάτι με τις διευκρινιστικές που δεν έχει βγάλει ακόμη το Υπουργείο και οφείλει να βγάλει, γιατί είχαν πει ότι αρχικά θα κοβόταν και η τεχνική λύση από το 23. Τώρα μετά το πήγαν 24, 25, 26. Γιατί χωρίς τεχνική λύση περισσότερα δεν θα πέραν χρήματα. Θέλω να πω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχει σχεδιαστεί από κάποιον που ήταν σε ένα γραφείο με ένα λάπτοπ, χωρίς να έχει αποτύπωση της πραγματικότητας. Έχουν τεράστια ευθύνη όλοι. Εμείς, ξέρετε, χρόνια ζητούσαμε ενημέρωση, δεν μας δόθηκε κανείς ενημέρωση, ήταν υπουργοί που δεν δεχόταν καν επικοινωνία και συνάντηση για το θέμα το συγκεκριμένο. Είμαστε στο G5, έστω και τώρα μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, να μειωθεί η ζημιά, να το πω απλά, και έχουν τεράστια ευθύνη όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι κοινοβουλευτικοί έχουν τεράστια ηθική ευθύνη ώστε να αντιδράσουν. Εμείς έχουμε αντιδράσει, θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε, όσο καταλαβαίνετε, όσο δυνατότητα έχουμε, με επισημάνσεις και με προτάσεις πώς μπορεί να αλλάξει έστω και τώρα εσφαλμένα κάποιες που έχουν τις εξαγγελίες για την εφαρμογή της νέας κάρτας. Όμως, επειδή πιστεύω ότι μας ακούνε και κάποιοι που μπορούν να πάρουν το μήνυμα, έστω και τώρα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο σύνολο από τον πολιτικό κόσμο, ειδικά της Κρήτης, γιατί η Κρήτη είναι ο μεγάλος χαμένος και πρέπει να το καταλάβουμε, ναι. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή χωρίς ενίσχυση. Και
παρόλο που η ενίσχυση είναι μηδαμινή, προσέξτε, αν βάλουμε το τελευταίο 1,5 χρόνο την αύξηση της ενέργειας, δεν φτάνουν οι επιδοτήσεις όλες. Δεν φτάνουν. Μάλιστα. Κύριε Πεντεράκη, θα τα ξαναπούμε. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί όλα αυτά τα οποία, για τα οποία μιλάτε, είναι θέματα ζωτικότητας, είναι θέματα επιβίωσης για όλους. Και για σας και για μας, γιατί μας αφορά όλους. Όλοι μας καταγόμαστε από αγροτικές οικογένειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Προς το παρόν. Καλημέρα. Ευχόμαστε αυτές οι ετοίμασεις οι Άγιες ημέρες του 40ήμερου για το Άγιο Πάσχα, ο Θεός να φωτίσει όλο τον κόσμο και τις κοινοβουλευτικούς και όλους να πράξουν τα αυτονόητα για το καλό και το δίκαιο του τόπου και του λαού. Καλημέρα σας. Με καλό το Άγιο Πάσχα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.